looking for help. It's only because I'm being with you. Cause I've had my eyes, I've never been ready for such a perfect surprise. I'm looking for myself. Δείξατε πως τρέχουμε. Ναι! Δείξατε πως παίζουμε. Ναι! Τι άλλο έμεινε να κάνουμε. Wash away all the shame. When I stop and stare, don't worry me. Cause I'm feeling for her, what she's feeling for me. I can try to pretend, I can try to forget, but it's driving me mad. Looking at me, tell me, what do you see? Yes, I lost my mind. They're looking at me, will I ever be free? Have I crossed the line? Έχουμε ελπιστεί ότι θα παίξουμε μέσα στο γήπεδο, θα πεθάνουμε στο γήπεδο και ό,τι γίνει. Ας δίνουμε 100% τον εαυτό μας και ό,τι γίνει. 13 δευτερόλεπτα για να γίνει επίθεση ακόμα. Ο Γκάλης στο Χριστοδούλου προσποίηση. Ξανά Γκάλης. Και καλάθι ανάμεσα σε δύο. 98-101. Μισό βήμα από το θρίαμβο η ελληνική ομάδα. Είμαστε στο Πευκοχώρι, δίπλα ακριβώς από τις κατασκηνώσεις του Νίκου Γκάλη, στο αναψυκτήριο συγκεκριμένα. Δίπλα μου δεν είναι ο Φώτης Γεωργίου. Νίκ, καλώς ήρθαμε. Καλά είσαι. Καλώς ήρθατε. Και βεβαίως Φώτης Γεωργίου. Οι κατασκηνώσεις πόσα χρόνια είναι εδώ? Έχουμε κλείσει πέρσι 10 χρόνια και φέτος και ξεκινάμε την 11η. Συνεχίζεται. Συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε για πολύ καιρό να προσφέρουμε στα παιδάκια αυτό που μπορούμε. Να περνάνε καλά τις διακοπές τους όλο το καλοκαίρι. Τι έγινε, παιδιά, καλά είμαστε? Ναι! Κάποιον να παγουσώστη, σου θυμίζει. Έτσι, περάσαμε πολύ ωραία. Ήσουν ατυπικός, ωραίος, σωστός. Και ταλαντούχος να παγουσώστησε. Ναι, βέβαια. Εκεί δεν μπορώ να τον κερδίσω. Α, εκεί στην Κολύμπη δεν μπορώ να τον κερδίσω. Βρισκόμαστε στο Δημαρχείο. Δίπλα μου ένας αθλητής που τα τελευταία χρόνια κάνει πρωταθλητισμό στο στίβο της πολιτικής. Ο δήμαρχός μας, ο κύριος Βασίλης Παπαγεωργόπουλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να είστε στο αφιέρωμα που κάνουμε στον Νίκο Γκάλη. Μεγάλη μου χαρά να παρουσιάζομαι στους αδιάκριτους, έτσι, αδιακρίτες. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να είμαστε διακριτικοί όσο μπορούμε. Καταρχήν βρισκόμαστε σε κλειστό χώρο, εμείς έχουμε μάθει μέσα στα όμορφα πεζοδρόμια που έχετε φτιάξει στην Τζιμισκή και όχι μόνο. Με το όνομα Γκάλη, με το που ακούτε το όνομα Γκάλη, τι σας έχετε αυτομάτως στο μυαλό? Εξαίρετος φίλος και ένας εκ των μεγαλύτερων αθλητών όλων των εποχών, θα έλεγα. Έτσι, όταν μου λένε Νίκος Γκάλης, μου έρχεται στη σκηνή, έτσι, εκείνες οι συνηθισμένες φάσεις, να κοντρολάρει την μπάλα, να σηκώνεται για jump shot, να σηκώνονται όλοι οι αντίπαλοι, να πέφτουν οι αντίπαλοι, να παραμένει στον αέρα και να σοτάρει και να βάζει το καλάθι.
Με τον Νίκο τον Γκάλη, η πρώτη μας επαφή ήταν όταν και εγώ ήρθα στην ομάδα το 1983-84 εκείνη τη σεζόν. Και για πρώτη φορά τον είδα στο Καφτατζόγλιο, στην πρώτη προπόνηση της ομάδος για την προετοιμασία. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι το πόσο άμεση επαφή είχαμε. Το ότι ο άνθρωπος, παρόλο που ήταν αφού μεγάλος Γκάλης, αντιμετώπιζε όλους τους ανθρώπους με την ίδια απλότητα σαν συνεργάτες. Έτσι, ένας πραγματικά μεγάλος θαυμασμός, υψηλότατα αισθήματα, και οι τέτοιοι αθλητές κυριολεκτικά γίνονται, θα έλεγα, κάθε 30 χρόνια. Τώρα πρέπει να περιμένουμε 15 με 20 χρόνια για να ξαναδούμε Νίκο Γκάλη. Θυμάμαι ένα παιχνίδι που παίζαμε σε ένα τουρνουά στην Ισπανία, στο Σίτζες, μου φαίνεται, μια πόλη έξω από τη Βαρκελόνη, παραθαλάσσια, όπου στο φιλικό που δώσαμε και όταν ξαφνικά κόπηκαν τα φώτα, την ώρα που ήταν στη jump shoot ο Νίκος, από το σοκ ότι κάτι έγινε, φώναξε φάουλ. Και μετά τον πειράζαμε πάντα για το συγκεκριμένο περιστατικό. Έμπαινες μέσα στο στάδιο, παλμός, σημαίες, χαρούμενα πρόσωπα, οικογένεια. Οι μισές ήταν γυναίκες, αν θυμάστε, ναι. Κορίτσια, παιδιά, ναι. Και βεβαίως έτσι ένας ωραίος φανατισμός. Πριν τα παιχνίδια, εγώ κύριο που θυμάμαι είναι ο τρόπος με τον οποίο ετοιμαζόταν για το παιχνίδι. Πέρα από την αυτοσυγκέντρωση δηλαδή, είχε ένα συγκεκριμένο τρόπο να ντύνεται, όπως και μετά το παιχνίδι να ξεντύνεται. Μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση το ότι πρώτα έβαζε το ένα μπατζάκι από τη φόρμα, τη μία κάλτσα, το ένα παπούτσι και μετά έβαζε το άλλο. Ενώ φυσιολογικά όλοι πρώτα βάζουμε τη φόρμα και μετά τις κάλτσες. Αυτός τακτοποιούσε το ένα πόδι και μετά το άλλο. Είναι ένα πρότυπο ο Νίκος ο Γκάλης. Είναι πρότυπο για την κοινωνία και είναι πρότυπο και για την αθλητική κοινωνία, την αθλητική οικογένεια. Τον εαυτό μου πάντα ότι ήμουν sportsman, άρα ασχολούμαι και με τον αθλητισμό ακόμα. Παίζω και τένις, ρακέτες εδώ στην παραλία. Να πούμε λίγα πράγματα για το παιχνίδι. Τι κάνετε ακριβώς εδώ? Στο φιλέ του βόλι, με ρακέτες, 2-2 παίζουμε. Και αντί να έχεις beach volley, μπάλα του τένις με δύο ρακέτες και παίζουμε αγώνα μέχρι τα 21. Ποιος θα κερδίσει? Δύο νικηφόρα σετ. Όποιος πάρει δύο νικηφόρα σετ, ναι. Έχεις χάσει ποτέ? Δεν χάνω στη ρακέτα, δεν χάνω με τίποτα. Γιατί δεν χάνεις, έχεις κάποιο κόλπο? Έχω καλή τεχνική. Αυτό το παιχνίδι που έχεις βρει και εφευρέσει, θα ήθελες να μας πεις κάποιο τίτλο θα του δώσεις? Ας το πούμε beach ρακέτα. Με την υπογραφή του Γκάλη. Να παρουσιάσουμε λίγο τις ομάδες. Ο Μπάμπης είναι μαζί μου. Πληρώσαν τα παιδιά. Έχουν χάσει. Λοιπόν, και μαζί με τον Νίκ θα παίξει και ο Λάκης. Λάκη, μπορείς να έρθεις για να μην σηκώνομαι. Είστε πανέτοιμοι? Μην ξεχνάει ο Μπάμπης ότι ήδη χρωστάει ένα στοίχημα από έναν αγώνα. Μη φεύγετε. Τι κάνω? Καλά, Άρμικ, τώρα που δεν έχει γιωτό, αλλά σε αυτό τώρα. Τελικά δεν τα καταφέραμε, Νίκ. Αίτητος και εδώ. Δεν τα αφήνεις τώρα αυτά, χρωστάς μπύρες. Πάμε να πιούμε τις μπύρες, κανονικά. Χρωστάς μπύρες, τώρα διψάμε τώρα. Ήμουν δύσκολος αντίπαλος. Πολύ δύσκολος. Δεν βλέπεις εσύ. Πρόλαβες και έκανες 6 πόντους. Και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Δεν σχολιάζεις. Μαρία, φώτης. Για να σε δούμε λίγο, ρε Μαρία. Για κάνε μια στροφουλά. Μαρία.
ζήσει σαν πολύ όμορφο άντρα. Πώς σε ποιον? Δεν λέμε ονόματα. Δώσε να ζεις στο φυλάκι μέσα. Να το πει το όνομα. Για μισό λεπτό. Στον κύριο Χατζηπέτρου. Στον κύριο Χατζηπέτρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αχ, τι ωραία παιδιά. Ποιες κατασκηνώσεις Νίκος Γκάλης. Asking for help, it's only because being with you has opened my eyes. I don't ever believe such a perfect surprise. I lost myself, wondering how I keep closing my eyes. Τι άλλο έμεινε να κάνουμε? Όλα τα χιόνια να βλέπουν τη σοδιάκριση και την υγεία μας. Wash away all the shame. When I stop and stare, don't worry me, 'cause I'm feeling for her what she's feeling for me. I can try to pretend, I can try to forget, but it's driving me mad. Ότι θα παίξουμε μέσα στο γήπεδο, θα πεθάνουμε στο γήπεδο και ό,τι γίνει ας δίνουμε 100% τον εαυτό μας και ό,τι γίνει. 13 δευτερόλεπτα για να γίνει επίθεση ακόμα. Ο Γκάλης στο Χριστοδούλου προσποίηση, ξανά Γκάλης και καλάθι ανάμεσα σε δύο.